Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εν μέσω και των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και την Αναστασία Αργυριάδου που έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία. Ματίνα, περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών, ακόμη και από την περιφέρεια, βρίσκονται επί ποδός. Το ντρόουν της ελληνικής αστυνομίας και τα ελικόπτερα θα εποπτεύουν από αέρος και θα δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ δύο εισαγγελείς, ένας στο πεδίο και ένας στο κέντρο επιχειρήσεων, θα βρίσκονται και αυτοί επί ποδός. Τα μέτρα είναι δρακόντια, θα λέγουμε, εκτός από τους καθιερωμένους στόχους, όπως είναι το αμερικάνικο προξενείο. Στην προσοχή, η προσοχή δεν είναι στραμμένη και στο γερμανικό. Όπως και σε σημεία γερμανικού ενδιαφέροντος, αφού η Γερμανία είναι η τιμόμενη χώρα, Ματίνα, της φετινής Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν το μοντέλο όσον αφορά το βελίδο ενδρικό κέντρο της αποστήρωσης του χώρου, δηλαδή με κάγκελα που θα σας δείξει τώρα ο Δημήτρης Οτσιόπλος, θα τοποθετηθούν σε λίγο γύρω από το βελίδο ενδρικό κέντρο, αλλά και τις κλούβες στο ΜΑΤ. Θα γίνει φραγμός έτσι ώστε να μην μπορούν ούτε οι διαδηλωτές να πλησιάσουν και να επιτρέπεται είσοδος μόνο σε όσους έχουν πρόσκληση για να παρακολουθήσουν την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Τα μέτρα και τη τροχέα είναι αυξημένα και τη δημοτική αστυνομία φυσικά, αφού απαγορεύεται η είσοδος, απαγορεύεται η στάθμιση, συγγνώμη, στους δρόμους γύρω από τη ΔΕΘ, ενώ από αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι θα απαγορεύεται και η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης που περικλείουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι το χώρο των κινητοποιήσεων άνοιξαν το πρωί υγειονομικοί. Συνεχίζουν τα σώματα ασφαλείας λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ αύριο υπάρχει μαζικό κάλεσμα από ΓΕΣΕ, ΑΔΔΕ, εργατικά σωματεία, τόσο στην πλατεία Χάνθ, όσο και στο άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και στην Καμάρα. Θα είναι μαζικές οι αυριανές κινητοποίησεις. Μάλιστα, και θα τις παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Αργυριάδου.